Ανησυχία στις τάξεις των γονέων μαθητών προκαλούν αυτές οι εικόνες στο παλιό κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, το οποίο δεν έμεινε αλόβητο από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου πριν από 2 χρόνια. Θέλουμε να έρθουν να μαζέψουν τα μπάζα και να μπει το τυχείο που πρέπει, για να είμαστε ασφαλείς. Και φεύγουν κομμάτια από τη βλέπω. Ναι, φεύγουν κομμάτια. Με μία κίνηση φεύγουν όλα. Η κολόνα εκεί είναι έτοιμη να πέσει. Εμείς οι γονείς έχουμε ξεσηκωθεί, θέλουμε να γίνει άμεσα, γιατί είναι επικίνδυνο για τα παιδιά και για τους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται από εδώ. Μετά από τη δημοσίευση που κάναμε του βίντεο, έχουν έρθει και βάλανε αυτό το πλέγμα που βλέπετε. Με πρόχειρους τρόπους, δηλαδή γκρεμίσανε το κομμάτι και με δέσμευση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, υποτίθεται ότι θα γινόταν και αποκατάσταση. Και συγκεκριμένα τους έλεγα κιόλας, θα γκρεμιστεί, αλλά να γίνει και αποκατάσταση. Και μου έλεγε, μα παιδιά είμαστε, μου λέγανε, κύριε Περίκο, κοροϊδεύετε, εννοείται ότι θα γίνει αποκατάσταση. Αυτή λοιπόν που βλέπετε εδώ είναι η αποκατάσταση που κάνανε, ένα κουνελόσυρμα μέσα και εδώ το πλέγμα αυτό, το οποίο. Μπαίνουνε, το σχολείο είναι μπάτε σκύλια λέστε. Άμα σας δείξω φωτογραφίες από το πρωί, είχε μέσα γόπες από τσίγαρα μέχρι και αίματα σήμερα το πρωί, μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Το σχολείο είναι ξέφραγο αμπέλι. Μετά από πιέσεις και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προς αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατεδάφισης στις παλιές τουαλέτες λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, δεν προχώρησαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του χώρου, με την ανησυχία να εντείνεται στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Δεν έχουν τελειώσει το τυχείο που πρέπει να μπει για τα παιδιά μας για να είναι ασφαλή, ώστε να μην έχουμε ούτε θύμα, ούτε κάποιο ατύχημα του παιδιού. Βεβαίως, έχουμε κακοκαιρίες, μπορεί να γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός που είναι επικίνδυνος. Πρέπει να γίνει άμεσα. Ενώ κρίθηκε ότι είναι για κατασκευή, δεν έχει γίνει ακόμη. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Απλά μπαίνουν με δική τους ευθύνη οι δάσκαλοι στα γραφεία τους για να μπορούν να δουλέψουν. Πέρα από αυτό, στο δρόμο που βλέπετε εδώ, είναι ο χώρος αποχώρησης. Αυτή είναι μία έξοδος του σχολείου που βλέπετε. Από την έξοδο αυτή, λοιπόν, και το πρωί και στο σχόλασμα περνάνε τα παιδιά. Πέφτουνε πέτρες, η κολόνα είναι κομμένη, σίδερα παντού. Η ΕΜΗ έχει πει ότι από σήμερα το βράδυ ο καιρός θα χαλάσει. Τρίτη, Τετάρτη περιμένουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τι θα γίνει εδώ? Όπως τονίζουν, θα πρέπει να επισκευαστεί το τυχείο και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να απομακρυνθούν οι όποιοι κίνδυνοι για τους μικρούς μαθητές. Η τοποθέτηση πλέγματος, όπως σημείωσαν, δεν αρκεί και δεν διασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Όχι με κουνελόσυρμα, λες και είμαστε τα παιδιά μας ό,τι να είναι, να φύγουν τα μπάζα και να επισκευαστεί το τυχείο. Να είναι ασφαλές το σημείο, να μπορούν να περνάνε τα παιδιά και όχι μόνο, και οι περαστικοί.